Φίλες και φίλοι συνδρομητές, γεια σας από το στάδιο Νίκος Κούμας της Νέας Φιλαδέλφειας, όπου βλέπετε την πραγματικά εκπληκτική ατμόσφαιρα που έχουν δημιουργήσει περισσότεροι από 30.000 φίλοι της ΑΕΚ που βρίσκονται εδώ για το παιχνίδι με τη μεγάλη Μπαρτσελόνα. Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι ακόμη και αν έλειπαν οι προβολείς, θα είχε γίνει νύχτα μέρα εδώ από τα βεγγαλικά που άναψαν οι οπαδοί της ΑΕΚ την ώρα που οι δύο ομάδες έκαναν από κοινού την εμφάνισή τους στο γήπεδο. Κοιτάξτε τι επικρατεί στις εξέδρες για αυτό το μεγάλο παιχνίδι για τη φάση των 16 του κυπέλου ΕΦΑ. Ένα παιχνίδι που μεταδίδεται από την Ευρώπη μέχρι την Σιγκαπούρη, στην Καραϊβική, όπου μπορεί να σκεφτεί κανείς. Ένα παιχνίδι με τεράστια θεαματικότητα. Ίσως μαζί με τον αγώνα ανάμεσα στη Ρώμα και τη Λίβερπουλ, τα μεγαλύτερα παιχνίδια αυτής της φάσης, των 16 δηλαδή του κυπέλου ΕΦΑ. Με 73 δημοσιογράφους και 10 ραδιόφωνα από την Ισπανία να δίνουν το παρόν στο στάδιο Νίκος Γκούμας. Με τηλεσχολιαστές από την τηλεόραση της Δανίας και την Ολλανδική RTL5. Με το σήμα να φτάνει στη Βόρεια και την Κεντρική Αμερική, καθώς και στην Καραϊβική από τη ζωντανή μετάδοση που θα γίνει από το Innovative Sports. Με την Μέση Ανατολή να παίρνει εικόνα από το Dubai Sports. Με το Singapore Cable να μεταδίδει το παιχνίδι στη Σιγκαπούρη. Εδώ το Μαρόκο, η Ταϊλάνδη, η Κύπρος, η Πορτογαλία, η Τσεχία, η Πολωνία, η Μάλτα. Όλα αυτά τα κράτη θα πάρουν απευθείας την εικόνα από το στάδιο Νίκος Γκούμας του αγώνα που θα αρχίσει σε πολύ λίγο. Σύνθεση λοιπόν των φιλοξενουμένων πρώτα. Με το Ρέινα, τον Ντεμπούρ, τον Αμπελάρδο, τον Σέρζι, τον Γκουαρδιόλα, τον Κοκού, τον Γκάμπρι, τον Λουίς Ενρίκε, τον Κλάιφερτ, τον Ριβάλτο και τον Ζέντεν. Και να πάμε πολύ γρήγορα, αφού είδαμε τους 11 του Σέρα Φερέρ, να δούμε την ομάδα που παρατάσσε βέβαια τη θερμή χειραψία του Τσάρτα με τον Ριβάλτο. Ατματζίδης, Δέλας, Κωστένογλου, Κασάπης, Αγοράκης, Μαλαδένης, Τσάρτας, Ζήκος, Λάκης, Πέτκοφ και Νικολαίδης. Η ΑΕΚ που για να τα κάνουμε λίγο πιο λιανά τα πράγματα, να τα αναλύσουμε λίγο, αναμένεται να παίξει με μπροστά από τον Ατματζίδη το Δέλα ως τελευταίο παίκτη, ενώ εσείς βλέπετε τους υπόλοιπους 7 που βρίσκονται στον πάγκο της κάθε ομάδας. Κοιτάξτε τι γίνεται στην Μπαρσελόνα. Ράιζιγκερ, Κουαδράδο, Αλφόνσο, Τιτρουέλ, Ζεράρτ, Τσάβι και Πετί. Παίκτες που θα έπαιζαν στην εντεκάδα οποιασδήποτε ελληνικής ομάδας και όχι μόνο αυτή. Βάλτε και τους απότες, τον Μαρκ Όφερμαν στον Ολλανδό, τον Πορτογάλο, τον Σιμάο, τον Ντάνι, τον Πουγιόλ, τον Αρνάο, τον βασικό ουσιαστικά τερματοφύλακα, τον Τελαπένια. Η ΑΕΚ με τον Ροντρίγκο, τον Κοπιτσί, τον Καραγιάννη, τον Καψί, τον Ρουίς, τον Μιχαηλίδη, τον δεύτερο γκολκίπερ και τον Κωνσταντινίδη.